Είναι η κυρία Ζωή Φράγκο, οργανωσιακή ψυχολόγο, με την οποία θα μιλήσουμε για το εργασιακό στρε, τι είναι, πώ εκδηλώνεται, αλλά και γιατί έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμεί πολύ που είστε μαζί μα. Εμεί τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Βέδε. Οπότε τον τίτλο Οργανωσιακή Ψυχολόγο τον έχουμε εξηγήσει. Αλλά για κάποιον που μα ακούει σήμερα, καλό θα ήταν να δώσουμε τον ορισμό. Ουσιαστικά η Οργανωσιακή Ψυχολογία είναι οι εφαρμογέ τη ψυχολογία στι επιχειρήσει. Είμαι ψυχολόγο για εταιρείε. Ωραία. Οπότε να περάσουμε και στο θέμα μα, το εργασιακό στρε. Να ξεκινήσουμε από το ποιε είναι οι βασικέ αιτίε που εκδηλώνεται. Όλες αυτές που γνωρίζουμε, υπερπληροφόρηση, social media, φόρτος εργασίας, υποστελέχωση, αλλά θα έλεγα ότι ε, ένας μεγάλος λόγος επίσης που αυτή τη στιγμή έχουμε ή φαίνεται να έχουμε περισσότερο εργασιακό στρες από ό,τι παλιότερα, mm -hmm. είναι ότι ευτυχώς είμαστε σε θέση να τον αναγνωρίζουμε. Mm -hmm. Παλιά, ε, βέβαια. Παλιά, δηλαδή, μπορεί και οι προηγούμενε γενιέ να είχαν το ίδιο ή και περισσότερο στρε, αλλά δεν θα σκεφτόντουσαν εύκολα να το εκφράσουν ή δεν θα νιώθαν και την ίδια άνεση να το εκφράσουν. Mm -hmm. Θα σου λέγανε κατευθείαν ε, ψυχοσωματικά τώρα πιο εύκολα ένα πιο νέο άνθρωπο θα αντιληφθεί ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά, ίσω να έχω περισσότερο στρε από ό,τι χρειάζεται και ίσω αυτό να σχετίζεται και με την εργασία μου. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Το ότι τουλάχιστον μπορεί να μην έχει πάψει να υπάρχει, αλλά να γνωρίζεται. Το ερώτημα είναι όμω από όλε αυτέ τι αιτίε, ποια είναι η πιο συνηθισμένη, αυτή δηλαδή που βλέπουμε στι ελληνικέ επιχειρήσει. Νομίζω ότι κάτι που κάνει μεγάλη διαφορά και δεν ε, ε, ίσχυε παλιότερα είναι το ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα να βάλει όριο μεταξύ προσωπική ζωή και επαγγελματική ζωή. Mm -hmm. Παλιά, για παράδειγμα, δεν είχε εταιρικά τηλέφωνα ή εταιρικά λάπτοπ. Άρα, όταν θα γύρνεγε στο σπίτι, τελείωνε η δουλειά, mm -hmm. μέχρι την επόμενη μέρα που θα πήγαινε γραφείο. Τώρα μπορεί να έρθει ένα email 10 η ώρα το βράδυ και το πρωί να περιμένουν όλε τι 9 να το έχει διαβάσει, να έχει ανταποκριθεί, να ξέρει περί τίνο Και θα μου επιτρέψετε να βάλω φυσικά και την παράμετρο των social media, έτσι. Mm -hmm. Γιατί παλιά. Όταν θα έφυγε από το γραφείο, τελείωνε η σχέση με του συναδέλφου. Αποσυμπιεζόσουν, αποσυμφοριζόσουν. Τέλο. Τώρα, τώρα. όμως έχουμε ομαδικά chat πάνω στο ομαδικά ποιά, chat, Facebook, Instagram. Και ακόμα και αν δεν μιλάμε με τη δουλειά. Πόσο τελικά αποσυμπίεζεσαι και ξεφεύγει από τη δουλειά όταν θα ανοίξει λίγο το Instagram και θα okay. πε πάνω στη συνάδελφό σου η οποία μπορεί να βγει και το Σαββατοκύριακο. Ακόμα και αν δεν το κάνει συνειδητά, υποσυνείδητα, θα αρχίσει να σκέφτεσαι τη δουλειά. Κάτι που σου είπε η συνάδελφο για τη δουλειά, κάτι που έγινε στο γραφείο, κάτι που μπορεί να σε ενόχλησε. Τελικά δηλαδή, ξεκουραζόμαστε ποτέ. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε στη συζήτησή μα αυτή τη νέα γενιά που έχει φέρει τα πάνω-κάτω και που βλέπουμε να είναι η πρώτη που δείχνει, δι, ρίχνει το πραγματικό βάρο εκεί που πρέπει, δηλαδή στην ψυχολογική της, στο να αισθάνεται καλά ψυχολογικά, στο να αποσυμπιέζεται από τη δουλειά και να το, να το ξεχωρίζει εντελώ. Γιατί οι παλαιότερε γενιέ, και διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθο, προσπαθούν να αυτοκαθοριστούν και μέσω τη εργασία και τη καριέρα του. Κοιτάξτε, άκουγα πριν backstage και τον κύριο Βανδόρο που είπε ότι είναι μια γενιά καλομαθημένη. Εγώ προσωπικά έχω τρομερή ελπίδα για τη συγκεκριμένη γενιά, γιατί δεν νομίζω ότι είναι καλομαθημένη. Νομίζω ότι είναι ψυχοεκπαιδευμένη. Είναι η γενιά που θα μπορέσει να βάλει τα όρια. Ακριβώ. Γιατί είναι η γενιά που είχε του καλύτερου φροντιστέ και του πιο ψυχοεκπαιδευμένου φροντιστέ. Μέχρι και μια γενιά πριν δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ψυχολογική σκέψη. Η ανάγκη δηλαδή να διαφοροποιηθώ από την εργασία μου ή από το γονεϊκό μου ρόλο ή από το μητρικό μου ρόλο. Το να θέλω και κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό ανέκαθεν οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονταν μέσα από την εργασία τους. Απλώς τώρα το γνωρίζουμε συνειδητά. Ξέρουμε ότι η δουλειά μου είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου. Δεν είναι απλά αυτό που κάνω για να βγάζω τα λεφτά. Άρα έχω ανάγκη να νιώθω και καλά εκεί. Έχω ανάγκη να μου ταιριάζει, έχω ανάγκη οι αξίες αυτού του οργανισμού να ανταποκρίνονται στις δικές μου αξίες σαν χαρακτήρα. Mm -hmm. Και εκτός αυτού βλέπουμε ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο, αλλά εδώ, τουλάχιστον προσωπικά, βλέπω μια αντίφαση και διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθο. Δηλαδή... Και πολλά προβλήματα που ανακύπτουν είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση γιατί ο εργοδότης μας πολλές φορές δεν έχει καθορίσει κάποια πράγματα, κάποιους ρόλους σε κάποιους εργαζόμενους, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε να θέλουν, μέσω της παρουσίας σας πολλές φορές, να βοηθήσουν τους εργαζόμενους για να μην έχουν τόσο πολύ άγχος, στρες, που θα οδηγούσε και στον περνάτου, θα κάνουμε αυτή την αναφορά και τον συσχετισμό αργότερα. Ισχύει αυτό؟ Κοιτάξτε, εμεί οι ψυχολόγοι λέμε ότι μέχρι να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, θα γίνουν σίγουρα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Δεν ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, Έτσι, αλλά. Έτσι <laughs> δηλαδή, αυτή τη στιγμή, από τη μία, βάζουμε σαν προτεραιότητα την ψυχική υγεία, mm -hmm. που σημαίνει ότι μέχρι να μάθουμε να το κάνουμε σωστά και μέχρι να έχουμε ψυχικά υγιεί ανθρώπου που δεν παθαίνουν burnout από την εργασία, που δεν εξωθούνται στα άκρα, που δεν αδειάζουν ενεργειακά και συναισθηματικά. Θα πρέπει να του ακούμε κιόλα. Το ότι του ακούμε και ότι μαζεύουμε την πληροφορία για να δούμε πώ θα τη διαχειριστούμε. Θα φέρει και γκρίνια μερικέ φορέ. Θα φέρει και παράπονα. Και κυρίω θα μα δείξει ότι ίσω πρέπει και οι να αλλάξουν. Να αλλάξουν οτροπία. Που πολλέ φορέ δεν είναι και για να χρησιμοποιούν ε, όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από το εργασιακό στρε ω εργαλείο δεν σημαίνει ότι έχουν αλλάξει, ότι θέλουν να ακούσουν, ότι έχουν μπει στη διαδικασία. Κάποιοι σημαίνει ότι θέλουν να αλλάξουν και κάποιοι σημαίνει ότι θέλουν να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό ισχύει και σε ιδιωτικό επίπεδο και σε εταιρικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που βλέπετε στα επιμέρου σα σεμινάρια που παραδίδετε στι εταιρείε. Μερικέ φορέ ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι όταν μπουν σε μια διαδικασία να τρέξουν ένα project, για παράδειγμα, ενθάρρυνση και ενδυνάμωση τη ψυχική υγεία στον χώρο εργασία, θα βελτιωθούν όλοι. Από πάνω προ τα κάτω και από κάτω προ τα πάνω. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αρχή σε άρνηση και θεωρούν, για παράδειγμα, ότι η διοίκηση δεν χρειάζεται να αλλάξει ή ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν χρειάζεται να αλλάξει, θα αντιληφθούν μέσα από τη διαδικασία τι πραγματικά σημαίνει ενσυναίσθηση. Τι σημαίνει να πραγματικά να προτεραιοποιεί την ψυχική υγεία στο χώρο εργασία. Και εκεί με ποιο τρόπο μπορείτε εσεί να επεμβείτε σε αυτό. Δηλαδή, όταν πλέον έχουμε περάσει την διαδικασία, έχουμε αξιολογήσει την κατάσταση, έχουμε βρει το πρόβλημα, Πώ μπορούμε να προχωρήσουμε στη λύση του, Άλλε φορέ μπορεί να γίνει κάποια εκπαίδευση. Άλλε φορέ μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι για να έρθει μια ομάδα πιο κοντά. Mm -hmm. Άλλε φορέ μια ομιλία, η οποία θα του εμπνεύσει, θα του φέρει, θα τους φέρει ενωπίον κάποιων πληροφοριών που ίσω να μην τι είχαν πιο πριν. Ωστόσο, γενικώ, ό,τι και να κάνει, θα βάλει αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Θα σπείρει κάποιον σπόρο. Πληροφορίας που τελικά θα φέρει μια αλλαγή. Γιατί ακόμη και αν ένα άτομο αλλάξει μέσα σε έναν οργανισμό, θα αρχίσει το περιβάλλον να ανακατεύεται. Και αυτό το βλέπουμε φυσικά, διότι πριν από, πριν από την είσοδο των Gen Z, που λέγατε και πριν, στο εργασιακό περιβάλλον, δεν γινόταν ποτέ λόγο για ισότητα στο χώρο εργασία ή για. Γυναικεία δικαιώματα στον χώρο εργασία ή για ψυχική υγεία στον χώρο εργασία. Okay. Ο λόγο που γίνεται είναι γιατί αυτή η γενιά το φέρνει στο τραπέζι και δεν το διαπραγματεύεται. Και είναι μια ουσιαστική διαφορά από του millennial. Εγώ είμαι millennial. Τι κάναμε, εγώ κάναμε... Είμαι, τι κάναμε. <χει> Κάναμε αυτό που λέμε, έκλαψα λίγο, λέκατσα. <χει> Κλέγαμε λίγο, στον χωριό μα αυτά που δεν μα άρεσαν, αλλά καθόμασταν, τα υπομέναμε. Όπω και οι προηγούμενε γενιέ. Αυτή η γενιά ήταν ο χάρη. το κεφάλι μα στον τοίχο όταν βλέπαμε το πρόβλημα και πηγαίναμε και κατά πάνω. Και πολλέ φορέ νιώθαμε κοινοχικά. Και ότι ίσω εμεί έχουμε κάποιο πρόβλημα που δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο περιβάλλον. Mm -hmm. Δεν αμφισβητούσαμε ποτέ το περιβάλλον. Ενώ αυτή η γενιά αμφισβητεί το περιβάλλον. Και νομίζω ότι μακροπρόθεσμα και εμεί. Και οι εργοδότε και οι επιχειρήσει θα τώρα. αναγκαστούμε να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε. Να κάνουμε και τη σύγκριση ανάμεσα στο εργασιακό στρε και στο burnout, τα διαφορέ και ομοιότητε. Ναι, βέβαια. Το εργασιακό στρε στην πραγματικότητα είναι ο πρόδρομο του burnout. Έτσι ξεκινάει. Αν τώρα αυτό το εργασιακό στρε το αφήσουμε, δεν το προσέξουμε. Ε, εξελίσσεται φυσικά. Στην αρχή θα ξεκινήσει με. Στρε, στιγμιαίο. Σήμερα έχω άγχο, μεθαύριο θα γίνει. Αυτή τη βδομάδα είχα άγχο το οποίο δεν φεύγει. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει στο σύνδρομο που ονομάζουμε επαγγελματική εξουθένωση, το οποίο προσωμιάζει πάρα πολύ στην κατάθλιψη. Mm -hmm. Σε μια κατάσταση δηλαδή ολιστική κατάρρευση. Ο άνθρωπο που δεν μπορεί πια να σηκωθεί να πάει στο γραφείο, ακόμη και αν πριν του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του. Και το ερώτημα είναι, αν φτάσει σε αυτό το τρίτο και τελευταίο στάδιο τη κατάθλιψη, μπορεί να επανέλθει. Φυσικά και μπορεί. Απλώ σε εκείνο το σημείο πρέπει πια να ζητήσουμε βοήθεια, καταρχά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μόνοι. Και κυρίω δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι. Όταν χρειαζόμαστε να στραφούμε σε κάποιον επαγγελματία για να μα βοηθήσει. Και σε ποιο στάδιο από αυτά τα τρία πρέπει να βάλουμε τα όρια, είναι Όχι. Να βάλουμε τα όρια πρέπει να το κάνουμε από την αρχή. Αν δεν τα έχουμε βάλει, πότε πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την εργασία και αν πρέπει. Προσωπικά νομίζω ότι τι περισσότερε φορέ ε, το να εγκαταλείψει μια εργασία δεν θα σε βοηθήσει. Και ο λόγο είναι ότι αν δεν έχει μάθει να οριοθετεί τι παραβατικέ συμπεριφορέ, παραβατικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Θα του βρίσκει στην επόμενη εργασία. Τι θα κάνει, Θα αλλάζει δουλειά. Κάθε... Δεν υπάρχουν και τόσο πολλέ δουλειέ στο τέλο <laughs> τη ημέρα για να αλλάζει κάθε τρει και λίγο δουλειά. Okay. Άρα, και μάλιστα παρεπιπτόντω, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν είναι ενεργητικά παραβατικοί. Δεν είναι ότι ξύπνησαν το πρωί και είπαν Τι θα κάνω, θα παραβιάσω τη Χριστίνα. Απλώ κανεί δεν του έχει μάθει ότι αυτό το πράγμα που κάνει ενοχλεί ή δεν είναι ωραίο ή τουλάχιστον εμένα δεν μου αρέσει. Ή δεν επικοινωνήθηκε με το σωστό τρόπο στο περιβάλλον εργασία. Άρα λοιπόν, α βάζουμε εμεί τα όρια καθαρά, λεκτικά, να το πω δηλαδή, να το πω με λέξει, και αν ο άλλο δεν σε ακούσει, εκεί, OK. Συζητάμε τον αλλάξη περιβάλλον, γιατί προφανώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν παίρνει από λόγια. Να σταματήσουμε όμω να περιμένουμε ότι χωρί να επικοινωνούμε τι ανάγκε μα λεκτικά και ανοιχτά, κάπω θα ακουστούν. Ή κάτι θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Κυρία Φράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξανασυζητάμε. Ελπίζουμε να μην χρειάζεται, αλλά δυστυχώς θα είναι και από τη συνέχεια το... Δεν φτάσαμε μέχρι εδώ για να φτάσουμε μόνο μέχρι εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.